Όταν μου ζήτησαν να μιλήσω για το χρόνο, σκέφτηκα ότι δεν έχω χρόνο να το κάνω. Μετά από λίγο σκέφτηκα ότι μου αρέσει η ιδέα να βρω χρόνο, να μιλήσω για το χρόνο και έτσι βρήκα χρόνο. Μετά αφιέρωσα χρόνο για να μπορέσω να δω τι έχω να πω. Ποιες είναι οι φορές που συναντήθηκα με το χρόνο και αναμετρήθηκα μαζί του. Είναι λίγο αλόκοτο, αλλά με τον χρόνο όλοι έχουμε ένα παρελθόν. Μετά κάτσα και οραματίστηκα και είδα τον εαυτό μου να μιλάει σήμερα εδώ, έτσι στη φαντασία μου και ενθουσιάστηκα. Χάρηκα τόσο πολύ που ο χρόνος πάλι άρχισε να κυλά πιο γρήγορα. Ξεκίνησα γρήγορα την προετοιμασία και τελικά κατέληξα ότι πάλι δεν έχω χρόνο να το κάνω. Με ένα περίεργο τρόπο δεν ξέρω αν έχω χρόνο να μιλώ για το χρόνο. Και έχει ένα αντιφατικό στοιχείο ο χρόνος. Είναι ταυτόχρονα και συστατικό στοιχείο μιας σχέσης και προϊόν της. Ο χρόνος υπάρχει μέσα από τον τρόπο που σκεφτόμαστε γι' αυτόν. Ο χρόνος είναι ένας ιστός που οι ίδιοι φαίνουμε και πιανόμαστε μέσα σε αυτόν. Για να πιάσω το νήμα λίγο από την αρχή, αποφάσισα να μοιραστώ μαζί σας εμπειρίες μου με τον χρόνο, στιγμές που βρέθηκα απέναντί του, συνομιλήσαμε και με έναν τρόπο επηρεάσαμε ο ένας τον άλλον. Αυτές οι στιγμές προέρχονται και από την προσωπική μου ανάπτυξη, αλλά και από το χρόνο των άλλων. Το χρόνο των ανθρώπων που μου εμπιστεύτηκαν το χρόνο τους στην ψυχοθεραπεία. Το κοινό στοιχείο σε όλες αυτές τις στιγμές που θα μοιραστώ μαζί σας, τις μικρές αφηγήσεις, είναι ότι ο χρόνος βιώθηκε ως εμπειρία αλλαγής. Η αναμέτρησή μου δηλαδή με το χρόνο συνέβη πάνω σε αυτό το οριακό σημείο που χωρίζει το πριν από το μετά μέσα στο μυαλό μας. Το παρελθόν ως ταυτότητα. Η πρώτη αναμέτρησή μου με το χρόνο συνέβη κάπου στα τελειώματα της εφηβείας και στην έναρξη της πρώτης νιώτης. Ήταν η στιγμή που συνειδητοποίησα ότι έχω παρελθόν. Και το πιο σπουδαίο, ότι μπορούσα να το αφηγηθώ στους άλλους και έτσι να καταλάβουν ποιος είμαι. Και έτσι να εξηγήσω κι εγώ στον εαυτό μου τότε πώς βρέθηκα σε ένα αμφιθέατρο να ακούω για τη συγγένεια στη Νέα Γουινέα. Το ενδιαφέρον για μένα ήταν ότι επιτέλους απέκτησα μια προσωπική ιστορία. Ξέφυγα από αυτόν τον ατέρμονο αγώνα του εδώ και τώρα που μπαίνει ένας έφηβος ξεχνώντας το πριν, ξεχνώντας το μετά, για να μπορέσει να κατακτήσει ένα ξεχωριστό εαυτό. Αν και το μέλλον μέχρι τότε μου ήταν αδιάφορο, η ιδέα ότι είχα μία σειρά από αποτυχίες, ρεζιλίκια, επιτυχίες, υπερβολές και άλλα εφηβικά πράγματα να μοιραστώ με τους άλλους, με έκανε ιδιαίτερα χαρούμενο. Και η αλήθεια είναι ότι μου έδωσε και μία μικρή αυτοπεποίθηση. Όταν στη σκέψη μου έφτιαξα μία ιστορία για μένα, απέκτησα ταυτότητα. Και στάθηκα στο παρόν με λίγο περισσότερη αυτοπεποίθηση. Η δεύτερη συνάντησή μου με το χρόνο έγινε σε έναν ενδιάμεσο χώρο, λίγο σκοτεινό είναι η αλήθεια, στο όριο του παρελθόντος με το παρόν. Εκεί η ιστορία μου δίδαξε ότι όταν αποφασίσω να μιλήσω για το παρελθόν, θα πρέπει να είμαι πολύ 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 προσεκτικός. Το παρελθόν μου είπε, δεν βρίσκεται εκεί από μόνο του. Δεν είναι μια αλληλουχία γεγονότο, αλλά το νόημα που του δίνεις εσύ μέσα από το παρόν. Είναι το παρόν που αποφασίζει να φτιάξει μια ιστορία και η ιστορία υπάρχει μόνο όταν φτιαχτεί από το τώρα. Και μου είπε προσοχή επίσης, οι λέξεις που χρησιμοποιείς δεν είναι κενές χρόνου, ο χρόνος ζει μέσα τους. Οι ιδέες και οι λέξεις που χρησιμοποιείς έχουν νόημα που αλλάζει από εποχή σε εποχή, που αλλάζει από κάθε φορά τώρα. Και έτσι οι λέξεις και οι ιδέες που χρησιμοποιείς αναμορφώνουν το παρελθόν που φτιάχνεις. Και αυτό για μένα ήταν κάτι σπουδαίο. Αν το παρελθόν τελικά κατασκευάζεται και η αφήγηση επινοείται, τότε μπορώ να αποφασίσω εγώ πώς θα μιλήσω για μένα. Δηλαδή μπορώ να αποφασίσω τελικά ποιος είμαι. Ο χρόνος που ενώνει τις γενιές. Ο ανθρώπινος χρόνος. Η αόρατη σκυτάλη. Μια μοιραία επανάληψη και η αλλαγή. Το γενεόγραμμα του κάθε ανθρώπου. Το νήμα της ψυχολογικής του εξέλιξης.
η επανάληψη μοτίβων, συμπεριφορών, σχέσεων και η αλλαγή, η υπέρβαση, το σπάσιμο μιας φαύλης παράδοσης, η ανακούφιση, η συγκίνηση, η ελευθερία. Η Δέλτα γεννήθηκε σε μια ελληνική κομμόπολη τη δεκαετία του 80. Η Δέλτα αδυνατούσε να νιώσει αυτό που λέμε σχέση, εγκύτητα, αγάπη, δεσμό. Αυτό που πυροδοτούσε ακόμα περισσότερο την κατάστασή της ήταν πως όλα αυτά για τη Δέλτα ήταν ανεξήγητα. Αναρωτιόταν ποια είμαι, γιατί νιώθω έτσι, είμαι τελικά το πρόβλημα που έχω στη ζωή μου. Η Δέλτα ξεκινά το θεραπευτικό ταξίδι. Η μητέρα της γεννήθηκε σε ένα ελληνικό χωριό τη δεκαετία του 60. Η μητέρα της γνώρισε από νωρίς τη βία, τον έλεγχο που ασκούσε η οικογένειά της πάνω της. Η μητέρα της αναγκάστηκε σε ένα γάμο πολύ νωρίς. Η μητέρα της βιάστηκε. Η μητέρα της έκανε ένα παιδί μέσα σε αυτό το γάμο, τη Δέλτα. Η Δέλτα κακοποιήθηκε. Η Δέλτα εγκαταλείφθηκε από τους γονείς της, βρήκε καταφύγιο στην Αθήνα. Η Δέλτα σήμερα έχει μια μικρή κόρη. Η κόρη της ανησυχεί και φοβάται ότι η μητέρα της είναι απόμακρη και ότι κάποια στιγμή μπορεί να τη χάσει. Κι έτσι τίνει να επαναληφθεί ένα μοτίβο σε μια αλόκοτη διαδοχή γενεών. Η Δέλτα προσπαθεί. Η Δέλτα αναγνωρίζει την κληρονομιά της, την αποδέχεται και θέλει κάτι να κάνει γι' αυτό. Η Δέλτα φοβάται ότι μπορεί να γίνει σαν τη μητέρα της και σαν τη γιαγιά της. Η Δέλτα προσπαθεί. Η Δέλτα τα καταφέρνει. Η Δέλτα πια μπορεί και αγαπά. Ξέρει να συνδέεται, ξέρει να φτιάχνει σχέσεις. Η Δέλτα αγκαλιάζει ξανά την κόρη της και η κόρη της δεν χρειάζεται τελικά να μάθει ποτέ για όλα αυτά. Η φαύλη παράδοση σπάει. Οι περισσότεροι άνθρωποι ζούμε αποσυνδεδεμένοι από τις γενιές που προερχόμαστε και την εξέλιξή τους, πιστεύοντας ότι μέσα σε ένα παρόν πρέπει να προλάβουμε τα πάντα. Μα είναι στην επανασύνδεση με τις γενιές που πέρασαν και τις γενιές που θα έρθουν, που ο χρόνος αποκτά νόημα. Ο χρόνος αποκτά χώρο και ο χρόνος αρχίζει να κυλά πιο αργά. Χρόνοι μέλλοντος. Οι στόχοι ως μέλλοντες που αλλάζουν το παρόν. Η αυτογνωσία, λένε οι ειδικοί, είναι αυτό που νιώθουμε κάθε φορά σε ένα ψυχολογικό μας τώρα. Κάθε φορά που λέμε τη λέξη «εγώ», συμπυκνώνονται πίσω από αυτό όλα όσα σκεφτόμαστε και νιώθουμε για τον εαυτό μας. Δηλαδή, το ποιος είμαι, το ποιο θέλω να γίνω. Μαζί δηλαδή με το παρελθόν, το ποιος είμαι έχει και σταγόνες μέλλοντος. Οι στόχοι είναι μια διανοητική εσωτερική μας έτσι, κατασκευή, μια αναπαράσταση για ένα προσδοκόμενο μέλλον που επηρεάζει το παρόν. Αν αυτό που οραματίζομαι για τον εαυτό μου, αυτό που θέλω να γίνω, δεν επηρεάζει τον τρόπο που σκέφτομαι, δρώ και αισθάνομαι στο τώρα, δεν είναι στόχος, δεν είναι μέλλον. Είναι απλά μια ιδέα που πέρασε και έφυγε. Η Κάπα είναι 45 ετών, υψηλόβαθμος τέλεχος μιας πολυεθνικής εταιρείας. Πρόσφατα, η διοίκηση αποφάσισε να αντικαταστήσει το μάνατζέρ της με έναν άλλον, ο οποίος έχει λιγότερη εμπειρία, λιγότερες γνώσεις και λιγότερες ικανότητες από την Κάπα. Είναι λίγο αδέξιος με την ηγεσία και η Κάπα καθημερινά βιώνει έντονες εσωτερικές αντιδράσεις. Βιώνει θυμό, κάνει εκρήξεις, έχει νεύρα. Η Κάπα έχει αρχίσει και αφομοιώνεται από το παρόν. Πιστεύει ότι το πρόβλημα είναι και δεν έχει καθόλου μέλλον. Με την Κάπα αποφασίσαμε να αναζητήσουμε αυτό το μέλλον ή έστω το δικαίωμα σε αυτό. Να βρούμε στόχο. Η Κάπα είδε τον εαυτό της στην επόμενη φάση της ζωής της να ζει και να εργάζεται μακριά από την Αθήνα, με επιλεγμένους συνεργάτες, με ανθρώπους που μπορεί να συνεννοηθεί και να δημιουργήσει. Η Κάπα επιθυμεί να ζει σε άλλους ρυθμούς, σε άλλη πόλη, με άλλο τρόπο, σε άλλο χρόνο. Και αυτό άρχισε σιγά σιγά να μπαίνει σε δράση. Άρχισε σιγά σιγά να επηρεάζει το παρόν. Οι μικροί συμβιβασμοί που έπρεπε να κάνει με το νέο μάνατζερ απέκτησαν νόημα. Γιατί για εκείνη πια το παρόν δεν είναι αιώνιο. Το παρόν είναι περιστασιακό. Είναι μια παρένθεση. Είναι ο δρόμος
που θα με οδηγήσει στο αύριο που πραγματικά επιθυμώ για μένα. Η Κάπα έπαψε να λυπάται, σταμάτησε να θυμώνει, γιατί κάθε μέρα την εφέρνει πιο κοντά στο όραμά της. Και έτσι με ένα περίεργο τρόπο το μέλλον είναι ήδη στο παρόν και το αλλάζει. Ο χρόνος του σώματος, ο βιολογικός χρόνος. Αυτό που πάντα αναρωτιόμουν είναι πώς μπορούμε να ελέγξουμε το χρόνο. Πόσο δικαίωμα έχω σε αυτόν, πόσο τον ορίζω. Περνώντας τα χρόνια, αποφάσισα να αναζητήσω tips σε αυτό που μερικοί λένε time management. Γενικά βαρέθηκα γρήγορα. Πιστεύω ότι η ιδέα του ανθρώπου είναι πολύ μεγαλύτερη, πολύ πιο σημαντική από εκείνη του χρόνου. Ο χρόνος είναι κτιστός. Ο χρόνος υπάρχει μόνο μέσα στη σκέψη μας. Αυτό που τελικά δεν κατάφερα να νικήσω είναι το χρόνο του σώματος, που με νικά μέσα από τη φθορά του. Και όπως λέει ο ποιητής, είναι τελικά η συνειδητοποίηση του τέλους που με κάνει να ζω, είναι η συνειδητοποίηση του τέλους που με κάνει να δημιουργώ στο τώρα, για μένα, για τις επόμενες γενιές, για τον άνθρωπο. Αν θέλουμε να σκεφτούμε πέρα από τα στενά όρια του χρόνου, θα πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά. Να σκεφτούμε το χρόνο τον ευρύτερο, το χρόνο μέσα στο χώρο, το χρόνο τον πιο αργό. Θα πρέπει να συνδεθώ ξανά με το παρελθόν μου για να δω από πού έρχομαι, ποιος είμαι, αλλά και ποιος θέλω να γίνω. Να φτιάξουμε μέλλοντες που αλλάζουν το παρόν. Τελικά νομίζω ότι βρήκα χρόνο να κάνω την ομιλία. Είναι ο χρόνος που μου δώσατε εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ.